Να ρωτήσω, κύριε Αντιδήμαρχε, το εξής. Την έκθεση η οποία έχετε προβλέψει μη εισπράξεις 4.470.317 ευρώ. Θέλω να μου πείτε, για αυτό το ποσό, τι ενέργειες έχετε κάνει για να εισπράξετε, τι υπόλοιπο ενταγμάτων έχουμε από το 2021 πλήρωτα, ποια έργα είναι κωδικοποιημένα και είναι σε απαιτήσεις χωρίς κωδικό πληρωμής, εάν έχουμε ανοιχτό υπόλοιπο σε προμηθευτές και υπηρεσίες τα οποία δεν έχουν τιμολογηθεί και δεν έχουν μπει εδώ μέσα, είναι έργα που, που γίνονται και αν αυτά μεταφέρονται σε καινούριο χρόνο. Με κοιτάς. Αυτά. Κύριε Τσαμαρά, όλα αυτά θα μας τα κάνετε ένα αίτημα, τι ακριβώς θέλετε αναλυτικά, στο επόμενο συμβούλιο να σας τα πούμε. Κάθε δικαιώματε δημαρχία ο κ. Τσαμαρά, να πάει στην θέση υπηρεσία και να είναι η μαρτία της υπηρεσίας. Εγώ ρώτησα αν έχουν γίνει ενέργειες για τα 4.770. Να μου κάνετε ένα αίτημα γραπτό, τι ακριβώς θέλετε, με την επόμενη συνεδρίαση, να σας απαντήσω. Τρία πραγματάκια είναι. Θα θέλουμε γραπτός, κύριε Τσαμαρά, προφορικώς δεν μπορώ να δώσω. Μα είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είμαστε στον δρόμο. Έχει δικαίωμα, κύριε Τσαμαρά. Εγώ να δεν ξέρω να παίξω, κύριε Τσαμαρά. Είμαι κομπιούτερ, κύριε Τσαμαρά, να ξέρω να παίξω. Όχι, όχι. Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Εάν δεν τα ξέρετε, κρατήστε τα ερωτήματα που σας υπέβαλα. Δεν μπορώ να τα κρατήσω, θα τα κάνετε γραπτά. Εσείς όμως από την πλευρά σας, κύριε Αντιδήμαρχε, φέρνετε ένα θέμα και μας ζητάτε εμείς να το ψηφίσουμε. Άρα λοιπόν, εάν δεν μπορούμε να υποβάλουμε τα ερωτήματά μας για να έχουμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αφού δεν μπορούμε να πάρουμε απάντηση, βεβαίως δεν μπορούμε να υποβάλουμε το ερώτημα. Με συγχωρείτε. Αν κάνετε γραπτός, την άλλη συνεδρία σας θα απαντήσω. Οκ. Δηλαδή, τι προτείνετε να κάνουμε. Δεν το φέρνει ο Αντιδήμαρχος. Τι να πούμε, κύριε. Και έχουν εισπράξει 954.000. Δηλαδή, πόσο αναξιόπιστος είναι και ο προϋπολογισμός όταν υπάρχουν τόσα ανίσπρακτα. 5,5 εκατομμύρια και έχουν εισπραχθεί ούτε το 1 εκατομμύριο. Και ως προς τα έσοδα, ενώ έχουν προϋπολογιστεί 32,5 εκατομμύρια, έχουν εισπραχθεί 20.748.000, δηλαδή τα 2 τρίτα περίπου. Τα 2 τρίτα ως προς τα έσοδα. Και ως προς τα έξοδα, ενώ πάλι έχουν υπολογιστεί 32,5 εκατομμύρια, έχουν ενταλθεί, ας πούμε, και προεκδηλωθεί τα 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, ούτε στην εκτέλεση, ας πούμε, του προϋπολογισμού στα έξοδα και λοιπά, ανταποκρίθηκε η Δημοτική Αρχή, να, τέλος πάντων, με μελέτες, με έργα, με ενεργοποίηση όλων των υπηρεσιών, να έχει εκτελεστεί έστω κατά ένα μεγάλο μέρος ο προϋπολογισμός. Ούτε το 1/3 το φέρατε. Ούτε το 1/3. Λοιπόν, από αυτή την έννοια, πολιτικά κλείνοντας και την έκθεση των αποτελεσμάτων, ψηφίζω κατά. Πρόεδρε, κύριε Παντρού, για να το τελειώνουμε το θέμα. Ο κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει δικαίωμα να κάνει ερωτήσεις. Να ζητάει κάποιες εξηγήσεις επιγόντων των θεμάτων. Όμως, διαχρονικά,
αυτές οι τριμηνιαίες καταστάσεις έρχονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο για μια τυπική επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ανατρέξτε σε προηγούμενες αποφάσεις του κυρίου Κατσίβαλα, του κυρίου Κόλια, του κυρίου Σαμπαζότη, του Ηλία του Τσίγκανου και θα δείτε ότι αυτά τα προσκόμιζα στο Δημοτικό Συμβούλιο οι υπηρεσίες και απλά γινόταν μια επικύρωση. Δεν είναι ωραίο, ειλικρινά το λέω και στενοχωριέμαι, να ζητάμε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, θεωρώντας ότι του κάνουμε μια αντιπολίτευση, να του ζητάμε κάποια στοιχεία που δεν οφείλει να ξέρει. Δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει. Και δεν κρίνεται ο Αντιδήμαρχος αν ξέρει τον κωδικό τάδε, τα ανίσπρακτα, τα βεβαιωθέντα και τα μη βεβαιωθέντα. Αυτά είναι μια πολιτική ερώτηση που μπορεί να γίνει συνολικά στην Δημοτική Αρχή, στον Δήμαρχο, να κληθεί η υπηρεσία οικονομική να δώσει τις εξηγήσεις. Μην κάνουμε ένα τυπικό θέμα, το κάνουμε μίσον για να δημιουργήσουμε εικόνες. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα την τοποθέτηση του κύριου Αντιδημάρχου, του κύριου Μπαρτούρη. Και έκρινε την τοποθέτησή μου ως πολιτική. Η ψήφος μου ως Δημοτικού Συμβούλου είναι πολιτική. Άρα και η θέση μου εκ των πραγμάτων θα είναι πολιτική, είναι ουσιαστική και όχι τυπική μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα τα ερωτήματά μου ήταν μέσα στο πάνω στο θέμα και όχι εκτός θέματος, το αν πρέπει και μπορεί να μου απαντήσει ο Αντιδήμαρχος, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και δεν έχει να κάνει με προσωπική αντιπαράθεση με τον κύριο Τριβάκο, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και τον γνωρίζει, όμως λόγω της θέσης του εκ των πραγμάτων, δηλαδή κάποια ερωτήματα όφιλε να τα γνωρίζει. Δεν είναι δυνατόν να ρωτώ όταν έχουμε ανίσπρακτα 5 εκατομμύρια τι έχουμε κάνει για αυτά, γιατί αυτά θα τα μεταφέρουμε, γιατί πρόπερση ήταν λιγότερο, σήμερα έχει μεγαλώσει αυτό και θεωρώ ότι εκ της θέσεώς του πρέπει να έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Είναι ο πλέον αρμόδιος που θα αποφασίσει για το τι θα γίνει και αυτός θα οδηγήσει τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για το τι θα ακολουθήσει. Ναι. Παρεκτός ναι. Και ναι, ναι. Δεν το κάνει ο ίδιος. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις του αυτό. Ναι. Δεν ζήτησε να μου εξηγήσει κάτι πέρα από τις υποχρεώσεις του. Ναι. Κατά συνέπεια δεν έχω καμία διάθεση και πρόθεση ούτε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση να κάνω, ούτε πολιτική αντιπαράθεση να κάνω. Θέλω, όπως έχω πει κατ' επανάληψη, να ρωτάω ό,τι θέλω και ό,τι απορία έχω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εδώ είναι ο χώρος που θα πρέπει να πάρουμε τις πιο υπεύθυνες απαντήσεις για να μπορούμε και εμείς να είμαστε σωστοί ως προς την κριτική μας. Και σας έχω τονίσει, κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές ότι η ενημέρωσή μας είναι για το καλό και του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής, διότι ενδεχομένως σας έχω τονίσει ότι εμείς πιθανόν να είμαστε καλύτεροι δορυφόροι του έργου σας από εσάς τους ίδιους. Κατά συνέπεια, πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Εάν δεν θέλετε να είμαστε ενημερωμένοι, δεν ξέρω να ρωτάτε. Ευχαριστώ. Εγώ ίσα-ίσα είπα, αν θυμάστε παρακαλώ, ότι είναι δικαίωμα και υποχρέωση του Δημοτικού Συμβούλου να υποβάλει ερωτήσεις. Έτσι ξεκίνησα. Έτσι. Όμως, όταν αυτές οι ερωτήσεις γίνονται με μοναδικό σκοπό, δεν αμφιβάλλω την καλοπροαίρεσή σου, ότι προεδιαφέρεσαι για το Δήμο, αλλά όμως κάτι ανάλογο έγινε και με τον ισολογισμό, κάτι ανάλογο έγινε και με το τεχνικό πρόγραμμα και εγώ διαισθάνομαι, εν πάση περιπτώσει, ότι. Συγγνώμη, όχι με εμένα. Δεν είπα για σένα. Εγώ είπα ότι έχει κάθε δικαίωμα να ρωτάει. Αλλά τα τυπικά θέματα, αυτά που τα φέρναμε
σε άλλες εποχές και τα περνάγαμε χωρίς καν συζήτηση, γιατί ήταν οι τριμμενιές καταστάσεις, οι οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής υπηρεσίας. Τι έκανε. Σε την Ελλάδα τα περνάγαμε. Λοιπόν, εγώ μάλιστα έχω πει, γιατί είμαι υπέρ της ενημέρωσης, σε θέματα μείζων σημασίας, να καλείται εδώ η προϊσταμένη οικονομικών υπηρεσιών, όπως στον προϋπολογισμό μεθαύριο. Εγώ τουλάχιστον θα παρακαλέσω να είναι η κυρία Κωστοπούλου εδώ να δώσει τις οποιοδήποτε εξηγήσεις επάνω στον προϋπολογισμό. Δεν είναι υποχρεωμένος ο κύριος Τριμπάκος τώρα να γνωρίζει τους κωδικούς, να γνωρίζει. Δεν είναι υποχρεωμένος.